Γεια σας, λοκόπεδα! Γεια σας, κουτσουνάκια μου! Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Άλλο ένα Loca Report είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Τετάρτη σήμερα, για την ακρίβεια, μεγάλη Τετάρτη. Διανύουμε αυτή την περίοδο της νηστείας. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς νηστεύετε, αν έχετε κόψει το κρέας, αν έχετε κόψει το γάλα, τα γαλακτοκομικά. Πάντως πλησιάζει Πάσχα και αυτό μας κάνει όλους να ερχόμαστε και πιο κοντά με την οικογένειά μας και μας κάνει και να μπαίνουμε και σε αυτό το mood της κατάνοιξης, αλλά και της, της μετανόησης, θα έλεγα εγώ, διότι το Πάσχα είναι μια γιορτή η οποία είναι αφορμή για να μετανοήσεις και να κάνεις καλύτερα πράγματα και να γίνεις και καλύτερος άνθρωπος και να φέρεσαι και καλύτερα και να συγχωρείς, αλλά και να αγαπάς. Καλή, πώς τα λέω σήμερα. Σήμερα θα βγω σαν την Τένια Μακρύ εδώ, έτσι, να κλάψουμε τη μοίρα μας σήμερα λιγάκι, διότι έτσι ήθιστε αυτές τις ημέρες, αλλά πάντα με σεβασμό προς τον Κύριο. Λοιπόν, εγώ εδώ είμαι. Δεν θα αλλάξει κάτι από το καθιερωμένο της εκπομπής. Θα πούμε τα νεάκια μας, θα διαβάσουμε εδώ πέρα όλα τα σχολιάκια. Θα δω και τι μου έχετε στείλει στα μηνυματάκια σας. Μήπως θα διαβάσουμε και κανένα ποίημα σήμερα. Λέω να διαβάσουμε και κανένα ποίημα. Ουράκι μου! Έλα! Καλημέρα! Καλησπέρα! Όλο καλημέρα λέω, μπερδεύομαι. Τι κάνεις? Καλά. Πώς είσαι? Εδώ. Ε? Εδώ, όλα καλά. Σαν να βαριέσαι λίγο σήμερα. Ναι, ρε, μάτω, δεν μπορώ. Θέλεις να σου φέρω μια καρέκλα να κάτσεις? Δεν θέλω καρέκλα, θέλω να πάω σπίτι μου. Θες να πας σπίτι σου? Έρχεται σιγά σιγά κοντοζυγώνει. Μεγάλη Παρασκευή, να σας πω ότι δεν θα κάνουμε εκπομπή. Ένεκα της ημέρας αυτής. Τι είπα, Μεγάλη Παρασκευή, εγώ θα κάτσω και θα χτυπιέμαι και θα λέω εδώ πέρα. Να κάτσω και στο καναπέ ακίνητη και να μην λες τίποτα. Σαν το άγαλμα, να κάτσω σαν το άγαλμα λες. Όχι, λοιπόν, αλλά μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, έχουμε Μεγάλη Πέμπτη, άλλες δύο μέρες θα κάτσουμε εδώ και θα λέμε τα δικά μας, βρε αδερφέ, θα λέμε τα δικά μας, βρε παιδί μου. Αλλά έχω να σας πω ότι καθ' όλη αυτή την εβδομάδα, καθ' όλη τη μεγάλη εβδομάδα, παίζουν και πάρα πολλά τραγούδια από τις ντίβες που όλοι αγαπήσαμε και όλοι έχουμε οτευτεί και τα ωραία τους τραγούδια. Επίσης, παίζουν και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σας προσκαλέσω στο 6ο WhatsApp Fan Lab, στο οποίο θα γίνει πραγματικά ο χαμός, διότι θα μάθεις τα πάντα για το vlogging. All about vlogging. Μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου τώρα που με βλέπεις και με ακούς. www.whatsapp.gr και εκεί πέρα να έρθεις στο 48 Urban Garden και να τα μάθουμε όλα, παιδιά, από τους καλύτερους vloggers που υπάρχουν στο Greek community. Και γιατί είναι αυτοί? Θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα? Για πες ένα. Θέλεις Σάρα. Σάρα, πήγα να πω. Θέλεις η Μάρα Σαμαρτζή. Σάρα. Σάρα Μαμαρτζή. Λοιπόν, η Μάρα Σαμαρτζή θα είναι εκεί πέρα και θα μας τα εξηγήσει όλα από το My Greek Burlesque. Θέλεις τον Ρεκ, τον Άρη από τους Ρεκ, να μας πει πώς γίνεται το καλό, το vlogging, το σωστό, το ωραίο. Δηλαδή, πώς ανεβάζουνε τα τραγούδια τους οι ρεκ, πώς γίνεται και γίνονται virals, πώς μπορώ και εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Το αποφάσισα, Ουράκι. Τι? Θα ανοίξω κι εγώ το δικό μου vlog. Αλλά ξέρετε, δεν το ανοίγω από τώρα. Το κρατάω για τις 7 Μαΐου που θα έρθουν τα παιδάκια μου, θα δηλώσουν συμμετοχή και θα τα μάθουμε όλα. Αν πώς. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε λίγο να σας πω τη σκαλέτα της εκπομπής σήμερα. Τι θα δούμε, τι καλό θα δούμε. Θα δούμε πρώτον τους 8 τρόπους στους οποίους μπορείς να καταλάβεις έναν ψεύτη. Σίγουρα μπορείς να τον πιάσεις, αλλά τον ψεύτη, ναι, την ψεύτρια. Είσαι μια ψεύτρια που μου έλεγε η αγάπη μου, η όμορφη που είναι στην Ισπανία. Αυτή η τριχωτή αγάπη. Η οποία είναι μια χαρά, αν με ρωτάτε. Είναι πάρα πολύ καλό φαινιτάκι. Έχει μείνει ο μισός, Έχει μείνει ο μισός, τον βλέπω. Έχει πάει, έχει αδυνατήσει. Αν έρθει εδώ πάλι, θα πλακωθεί στα μπιφτέκια. Σίγουρα, στάνταρ, στα πιτόγυρα και στα μπιφτέκια. Λοιπόν, θα σας πω επίσης, μιας και ξεκινήσαμε όλη αυτή την εβδομάδα και νηστεύουμε. Εγώ δεν νηστεύω, βέβαια, δεν ήρθα χτες στα γαλακτοκομικά. Όχι χτες, από τη Δευτέρα. Ξεκίνησα όμως από Τρίτη. Λοιπόν, και νηστεύω τουλάχιστον τα γαλακτοκομικά. Ναι. Και την Παρασκευή θα νηστέψω και από λάδι, θα νηστέψω και από τα πάντα όλα. Έτσι όπως κάνω δηλαδή κάθε χρόνο. Τι να πω, τι να κάνω. Το παραδέχομαι. Δεν νηστεύω έτσι όπως θα έπρεπε να νηστέψω. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι άθεοι και δεν νηστεύουν, ρε παιδί μου, καθόλου. Και έχουν φτιάξει. Χθες είχε πάρει κάτι σουβλάκια, έτρωγε εκεί με στη μούρη μου. Ποιος? Δεν σου λέω ποιος. Από εδώ. Ε? Από εδώ. Πάω, μιλάμε, τα είχε βάλει κάτω τα πιτόγυρα. Όχι, είδα μασκινάρα. Όχι, ρε, ο Γιώργος. Τι λες? Όχι, ο Άγης. Όχι, ούτε ο Άγης. Ο Θέμης. Ο Θέμης.
Ποιος είχε βάλει κάτω τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Και... είναι αμαρτία, αμαρτία. Αμαρτία, μεγάλη εβδομάδα. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένωση άθεων. Ένωση. Η οποία λέγεται ο Φανερός Δείπνος. Θα σας τα πω. Σωματείο θα... είναι. Σωματείο είναι, θα σας τα πω και αργότερα. Επίσης, θα σας πω και για τον γυρεότερο σκυλαράκο ο οποίος πέθανε. Αλλά όλα αυτά μετά από το πρώτο break. Πάει, πέθανε. Πέθανε. Τώρα δεν, αυτό μπήκε στο βιβλίο Γκίνες, αυτό πέθανε. Λοιπόν, θα στα πω μετά το διάλειμμα. Στο Γκίνες, μα το που πέθανε. Στην Γκίνες, αυτό βρήκε τώρα τα δίκαια ανάποδα. Πάμε, δώσε μου το πρώτο break, σε παρακαλώ, και επιστρέφω. Ναι. Εδώ είμαστε στο Loca Report μεσημεριάτικο, μεγάλη Τετάρτη. Οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε σχολείο σήμερα. Νομίζω ούτε φροντιστήρια έχετε σχολείο. Δεν έχουν σχολείο, ούτε φροντιστήρια έχετε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε μήπως είναι αφορμή να κάτσετε και να δείτε ένα Loca Report που είναι εδώ και ενωμένο και δυνατό και σας περιμένει, κουτσουράκια μου, αυτό θα κάνετε. Λοιπόν, επίσης, εγώ επειδή βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώνω για τα πάντα, για όλα τα events όπου γίνονται στην πόλη αυτή, αλλά κυρίως και για όλα αυτά που μας κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που αγαπάμε, έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή και η αφορμή να σας μιλήσω για το 6ο WhatsApp Fan Lab, το οποίο θα γίνει στις 7 Μαΐου, Σάββατο 7 Μαΐου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε την ημέρα, διότι είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα όλους εσάς τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, όπου θέλετε να κάνετε το δικό σας vlog στο YouTube. Αλλά, ωραία, θέλω να κάνω το δικό μου vlog, αλλά από πού να ξεκινήσω, τι πρέπει να κάνω, πώς θα αποκτήσω πολλούς subscribers, πώς θα ξέρω τι πρέπει να κάνω για να γίνω καλός κι εγώ σε αυτό και να βγάλω ένα αποτέλεσμα το οποίο θα με δικαιώνει και θα έχω και πάρα πολλούς subscribers και θα έχω και πάρα πολύ και θα έχω και απολαύσεις και από αυτό. Λοιπόν, και κολλάει, είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Έρχεσαι στο 48 Herbert Garden το Σάββατο 7 Μαΐου και τα μαθαίνουμε πολύ όλα σωστά. Μέσα από το 6ο WhatsApp Fan Lab της Κοσμοτέ. Θα βρισκόμαστε όλοι εκεί, θα έχω την τιμή να το παρουσιάσω και την χαρά. Οπότε, παιδιά, επειδή θέλω και εγώ να μάθω τα πάντα γι' αυτό, έτσι, θέλω από το α μέχρι το ω να τα ρωτήσω όλα, από όλους αυτούς τους vloggers όπου θα βρίσκονται εκεί και θα μας δώσουν τα φώτα τους. Θέλω να έρθετε κι εσείς να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και όλοι μαζί αργότερα, όλοι αυτοί που ενδιαφερόμαστε, να φτιάξουμε και το δικό μας vlog, έτσι, και να τα σπάσουμε και να μπούμε κι εμείς σε αυτό δυναμικά, σε αυτό το community, το YouTube Greek community. Λοιπόν, εκτός από αυτό όμως έχουμε και πάρα πολύ ωραία events, όπως έχει πάντα αυτό το κανάλι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε συνεργασία με την Bad Beer, Bad Made for Music Project, έρχεται για εσάς το τρίτο, ήδη έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο, Bad Made for Music Project. Θα δούμε και βιντεάκι και όλο το ρεπορτάζ με το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Θα σας πω επίσης ότι είναι για 50 τυχερούς, οπότε εσείς μπορείτε να μπαίνετε στις σελίδες, να δηλώνετε τη συμμετοχή σας πάρα πολύ απλά στη Facebook page της Bad Beer και να είστε κοινωνοί αυτής της μεγάλης βραδιάς. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, έχω βρει εδώ πέρα μερικές περίεργες ειδήσεις και κάποιες έτσι που θα μας δώσουν τα φώτα τους, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ψεύδονται και πώς μπορούμε να τους καταλάβουμε. Αλλά πριν από αυτό, θα σας μιλήσω για μια σκυλίτσα η οποία έφυγε από τη ζωή. Ναι. Μας άφησε χρόνος αυτή η σκυλίτσα, αλλά το οξύμορο δεν είναι αυτό, διότι εντάξει, όλα στη ζωή ήτανε? Έρχονται και όλοι φεύγουν, αλλά... ήταν η γυριότερη σκυλίτσα του κόσμου. Πόσο. 30 χρονών. Τι 30 χρονών. 30 χρονών. Δεν μπορεί, ρε Μαντώ. Ναι. Πρόσεξε. Σκυλή ήταν αυτό. Θα σου διαβάσω το άρθρο. Η συγκεκριμένη. Είχε μετερά δόντια, η Μάγκη. Επινέμα. Α, όχι, βρε, επινέμα. Είναι αυτή εδώ η σκυλαρίτσα. Κάτσε να το κάτσε να το δείξω. Σκυλαρίτσα. Oh. Μπορούμε να τη. Γιατί μην έρχεσαι πολύ κοντά, θα έρθω εγώ. Κάτσε εκεί. Θα μπορούσε να είναι και η Μάντι, η μάνα τη Μάντι. Έλα, ρε. Ναι. Έλα, μωρέ. Ναι. 30 χρονών πήγε. Ναι, και επειδή από αυτή την εκπομπή είμαστε πολύ φιλόζωοι και αγαπάμε τα σκυλάκια, όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε, εγώ ήθελα και να σα πω. Του υπολείπτε αγαπάμε. Λοιπόν, η Μάγκη ήταν μια σκυλίτσα ράτσα σκέλπη, η οποία πιθανότατα ήταν το γυραιότερο σκυλί στον κόσμο. Πέθανε προχτές στη Βικτόρια της Αυστραλίας σε ηλικία 30 ετών. 30 ετών. Βικτόρια.
Όχι, βρε, στη Βικτόρια της Αυστραλίας, όχι στην πλατεία Βικτόρια. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου ήταν ο Brian McLaren και η εφημερίδα The Weekly Times, ο γνωστός McLaren της οικογένειας, και η εφημερίδα The Weekly Times ήταν αυτή η οποία δημοσίευσε αυτό το λυπητερό γεγονός. Ήταν 30 ετών, αλλά πήγαινε καλά. Περπατούσε, λέει, από, από το γαλακτοκομείο στα γραφεία, διότι την έχει αυτός, έτσι, αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης. Γρίλιζε στις γάτες και έκανε όλα τα πράγματα που κάνει ένας κανονικός σκύλος. Δήλωσε. Επίσης, η κατάστασή της εμφάνισε επιδείνωση λίγο πριν πεθάνει. Σε ανθρώπινα χρόνια... Ναι. Προσέξτε τώρα, σε ανθρώπινα χρόνια, η Μάγκη πόσο λες θα ήτανε. Γιατί τα σκυλίσια χρόνια τα μετριούνται διαφορετικά. Τα πρώτα δύο δεν μετράνε, το ξέρεις, ε. Γιατί δεν μετράνε δεν τα πρώτα μετράνε δύο. Στα σκυλιά. Τι λες. Μετά τα τρώνε κατά κέφαλα όλα. Τι λες, μωρέ. Άκου που σου λέω εγώ. Κάτσε, όταν κάποιο σκυλάκι είναι... Τα δύο πρώτα χρόνια του σκυλιού... Ναι. Είναι δύο χρόνια. Έχεις ρωτήσει κάποιο κτηνίατρο. Ναι, αμέ. Και σου έχει πει αυτό το πράγμα ή είναι δικό σου. Μου το είπε ένα δεσποτάκι εδώ έξω που το ρώτησε και το είδα λίγο έτσι τέτοιο. Και του λέω πόσο χρόνο είσαι. Και μου λέει 9. Τι 9 του λέω. 9 δηλαδή στα ανθρώπινα χρόνια πόσο είναι. Ήταν πολλά. Ένας χρόνος του σκύλου μετριέται σε 7 χρόνια ανθρώπινα νομίζω, έτσι δεν είναι. Ή σε 10. 7 χρόνια ανθρώπινα σε κρίση ή κανονικά. Κανονικά. Μη σου πω και σε κρίση. Έχει δουλέψει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θα μου κάψει τον εγκέφαλο τελείως, αυτό το σκυλάκι ήταν σε ανθρώπινα χρόνια 200 ετών. 200, ναι. 200, αν σκεφτείτε. Obi-Wan Kenobi ήταν. Obi-Wan Kenobi, δεν λες τίποτα. Αν σκεφτείτε ότι τα σκυλιά ζουν από 8 έως 15 χρόνια, αυτό έζησε, ρε παιδιά, 30 χρόνια. Δηλαδή σκέψου πόσο γριούλα ήταν. Ένα από τα γυρότερα σκυλιά που καταγράφηκαν πρόσφατα στο βιβλίο Guinness. Μάλιστα το 2009 υπήρξε κι άλλο σκυλάκι το οποίο ήταν, γιόρτασε τα 21 του γενέθλια, αλλά δυστυχώς πέθανε. 21 χρόνια ολόκληρα ζούσε. Σκέψου δηλαδή πόσο... Φαντάσου τι ξηρά τροφή έχει φάει. Καλά, όχι μόνο αυτό. Φαντάσου δηλαδή πόσο καλοζωισμένα είναι αυτά τα σκυλάκια. Θες να δηλαδή, πάω σε ένα break τώρα. Να πάω σε ένα break, ναι. Λοιπόν, να πάω σε ένα break και επειδή έχω ξεκινήσει ένα μαραθώνιο από χτες, ήδη από προχτές, ένα μαραθώνιο κηδιών, λέω να το κλείσω έτσι. Το τελευταίο θανατικό να είναι αυτό της Μάγκης της Κυλίτσας, όπου πραγματικά μας συγκίνησε και, ήταν και πάρα πολύ καλό σκυλάκι από ό,τι αναφέρουν εδώ οι πηγές. Και Θεός χωρέστο. Πάμε σε ένα. Του Μάικλ Τζάκσον θα είναι τώρα. Πάμε σε ένα break σίγουρα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερες ειδήσεις. Πολύ που είσαι. Χαρμόσυνες όμως. Σας το υπόσχομαι, παιδιά. Να σας το υπόσχομαι. Χαρμόσυνες. Εδώ είμαστε στο Λόκα Ριπόρτ. Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη σήμερα, μεγάλη μέρα σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω όλοι εσείς που μας βλέπετε να είστε με την οικογένειά σας, να είστε στο χωριό σας, να μας βλέπετε από το YouTube, από το official channel του Μάτι Δίχη στο YouTube. Άλλοι αν είστε στην Αθήνα, να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, μιας και που δεν έχετε σχολείο, έχουν κλείσει τα σχολεία και τα φροντιστήρια και ελπίζω έτσι να περνάτε έτσι καλά μαζί μας και να σας κάνουμε καλή παρεούλα. Στείλτε μηνυματάκια, ρε κουτσουνάκια, στείλτε μηνυματάκια εδώ πέρα να τα διαβάζουμε, να γίνετε χαμούλης. Εγώ να ξέρετε θα τα διαβάζω όλα. At Loka Report Match TV και τα τέσσερα που έρχονται και τα πέντε. At Loka Report Match TV είναι η διεύθυνση στο Twitter όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας ή αλλιώς κάθε τόσο που ανεβάζουμε κάποιες φωτογραφίες του Loka Report στο Facebook, βάλτε από κάτω το σχολιάκι σας, γράψτε από κάτω ό,τι θέλετε εσείς να σχολιάσετε και εγώ θα το πάρω, θα το διαβάσω και θα το σχολιάσουμε εδώ πέρα την επόμενη μέρα. Λοιπόν, όπως σας είχα πει, αυτές τις ημέρες είναι εβδομάδα νηστείας και κατάνοιξης, διότι πρέπει να τιμήσουμε το Θεάνθρωπο, ο οποίος εσταυρώθη για μας, έτσι ήρθε, μας αγάπησε, μας συγχώρεσε και θα μας ξανασυγχωρέσει, αρκεί όμως εμείς να μετανοήσουμε και να μετανιώσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ένας πολύ ωραίος τρόπος, μια πολύ ωραία αρχή, είναι να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, μιας και που είναι έτσι μέρες ιερές, να νηστεύσουμε, ρε παιδί μου, γιατί τι σου είναι μια εβδομάδα να νηστέψεις από κρέας και από γάλα? Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Μην κοιτάτε εμάς εδώ πέρα που δεν έχουμε νηστέψει. Και τα λέμε. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμου δεν εκράτης. Τη Δευτέρα εγώ ξεχάστηκα. Τι έφαγες? Δευτέρα ξεχάστηκα και έφαγα το πρωί γιαούρτι.
Και εσύ. Ναι. Αμάμπια. Έφαγα το πρωί γιαούρτι και έφαγα και το απόγευμα γιαούρτι. Και το απόγευμα το ξέχασα. Ναι, αλλά Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα όμως νηστεύω. Θα νηστέψω κανονικά. Έφερα να φάω μακαρόνια με μανιτάρια. Μανιτάρια, ε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Παρεστήσεις θα έχεις μετά. Γιατί θα έχω παρεστήσει. Έφερα ωραία μακαρονάκια με ωραία μανιταράκια. Να φτιάχνετε τέτοια. Ξέρετε τι ωραίες συνταγές υπάρχουν. Έτσι νηστίσιμες. Ναι. Για να αποφύγετε τα γαλακτοκομικά. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε το ελεύθερο της βούλησής μας, πολλοί από εμάς μπορεί και να μην νηστέψουν και να φάνε ό,τι αυτοί θέλουν. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άθεοι και έχουν διοργανώσει μία ένωση. Ένωση άθεων λέγεται. Καμία νηστεία και λέγεται Φανερός Δείπνος στη Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ δεν είμαι σύμφωνη με αυτό, να σας πω την αλήθεια. Όμως ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έτσι, να πιστεύει όπου θέλει και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν θέλει να νηστέψει ή να μην νηστέψει. Εγώ τώρα το λέω αυτό, διότι η Ένωση Άθεων προκαλεί με μία, προσκαλεί και προκαλεί, θα έλεγα εγώ, με μία ανακοίνωσή της σε όλο τον κόσμο τη Μεγάλη Παρασκευή σε ένα δείπνο που ονομάζεται Φανερό Δείπνο, όπου νηστεία δεν υπάρχει πουθενά στο λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, γράφουν το εξής. Η Ένωση Άθεων σας προσκαλεί, λέει, όλες και όλοι στο Φανερό Δείπνο την Παρασκευή 29 Τετάρτου στις 8 μετά μεσημβρίας για να φάνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χορτοφάγοι, λέει, και κρεατοφάγοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να έχουν κέφι, λέει, γιατί το μενού προσαρμόζεται. Δεν υπάρχει, λέει, ενιαίο μενού ή προκαθορισμένο κόστος. Μπορείτε να παραγγείλετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις δυνατότητές σας. Στην Αθήνα η εκδήλωση θα γίνει στο ψητοπολείο Γυριστρούλα, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στην Ελιά Λεμόνη, στην Ξάνθη θα γίνει στο ψητοπολείο Μέτκος και σε διάφορα άλλα μέρη. Οργανωμένο δηλαδή, έτσι, οργανωμένο αυτό το τσιμπούσι. Λοιπόν, τι να σας πω, εγώ τώρα δεν το λέω αυτό για να σας προσκαλέσω, να σας παραπέμψω να πάτε εκεί, όμως το λέω διότι πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η είδηση, όπου με ξένησε λίγο και να σας πω και την αλήθεια και λίγο με πείραξε. Όποιος, ας πούμε, δεν θέλει να νηστέψει τη Μεγάλη Παρασκευή, είναι ανάγκη να πας να τον προσκαλέσεις, να κάνεις ειδικό το λεγόμενο Φανερό Δείπνο, που είναι ενάντια στο μυστικό δείπνο που είχε κάνει ο Θεάνθρωπος για εμάς και αυτό είναι απόδειξη, ας πούμε, ότι μπορούμε. Μην με κοιτάς έτσι σαν τη Λουκά. Δεν μπορώ, ρε εσύ. Γιατί, αυτό ήταν απόδειξη ότι τον αγαπάμε, ότι είμαστε δίπλα στο Θεούλη αυτό. Εντάξει, το πράγμα. Εντάξει, όσοι δεν θέλουν να μην. Όσοι δεν θέλουν όμως να μην κάνουν, και επειδή όμως έχουμε δημοκρατία και ελευθερία του λόγου και επειδή όλοι μιλάνε αυτές τις ημέρες για την κατάνοιξη και την νηστεία που πρέπει να κάνουμε, όμως εντάξει, έχουμε και δημοκρατία και δεν μπορούμε όμως να μην αναφέρουμε και αυτά τα γεγονότα. Οπότε, εντάξει, ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει. Είναι προσωπική υπόθεση το αν θα νηστέψεις ή όχι. Εγώ πάντως, Μεγάλη Παρασκευή θα νηστέψω και από λάδι και από τα πάντα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και μόλις επιστρέψουμε στην παρέα σας, θα αποκαλύψω και τους 8 λόγους σύμφωνα με μία είδηση όπου βρήκα μέσα από τη σελίδα μας στο MAD TV, τους 8 λόγους για τους πώς να εντοπίσετε ένα ψεύτη σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο που έχει βγει στο FUBU. Δώσε μου το break μου και επιστρέφω. Μα γίνεται κέφι σε αυτή την εκπομπή, αν δηλαδή. Ποιος τι κάνει, τι καμός. Θέλεις από πλανά, έχουμε πλανά, έχουμε εκρήξεις, γίνεται χαμός, χαμουλής, ναι. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε μουσικοχορευτικό ιντερμέδιο, ακόμα και την Μεγάλη Εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Proca Report της εκπομπής Κατεστημένο, που τα καρφώνει στο καρφί και στο πέταλο αυτή η εκπομπή. Κόλαφος. Λοιπόν, και σε τώρα που είπα καρφώνει. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ξέρεις, ναι, θυμήθηκα. Ναι, ναι. Θυμήθηκα αυτή την έρευνα την οποία χρωστάω στα παιδιά μου. 8 λόγοι πώς μπορείτε να εντοπίσετε έναν ψεύτη ή μια ψεύτρια, που έλεγε και αυτή η λατινική είναι η ψυχή,
η ισπανική μάλλον ψυχή, η οποία βρίσκεται εκεί κάπου στην Ισπανία. 8 λόγοι λοιπόν για τους οποίους μπορείτε να εντοπίσετε έναν ψεύτη, με τους οποίους μάλλον, και θα σας τους πω όλους τώρα ευθύς αμέσως, αφού πρωτίστως σας πω για το 6ο WhatsApp Fan Lab, το οποίο το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω, αλλά επειδή με ρωτάτε ρε κουτσουνάκια, θέλω να σας το πω και να σας προσκαλέσω όλους, όχι μόνο εγώ και το MAD TV, αλλά και οι Κοσμοτές, στο 6ο WhatsApp Fan Lab, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 7 Μαΐου, στο 48 Urban Garden, και εκεί θα μάθουμε όλα τα μυστικά about vlogging. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας vlog μέσα από τους μεγαλύτερους vloggers στο YouTube community και πραγματικά να μάθουμε κι εμείς πώς μπορούμε να ανεβάζουμε τα βιντεάκια μας, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλούς subscribers στα κανάλια μας, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να το εξελίξουμε και κυρίως πώς να το αρχίσουμε, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Μην φοβάστε καθόλου, μην έχετε άγχος καθόλου, απλά δηλώστε συμμετοχή στο www.whatsapp.gr και θα τα μάθουμε όλα. Και λέω θα τα μάθουμε, γιατί και εγώ θέλω να τα μάθω. Έχω μεγάλη απορία για το πώς θα κάνω και εγώ το δικό μου κανάλι, το δικό μου vlog στο YouTube, και θέλω να το κάνω και πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ ωραία και να ξεκινήσω από τις 7 Μαΐου. Λοιπόν, όμως, επειδή σας χρωστάω, πάω να δώσω χαιρετίσματα λίγο στα παιδάκια μου, τα οποία μου στείλανε μηνύματα στο Twitter. Γεια σου, Νίκ! Πού τον είδες, είναι εδώ, ήρθε? Όχι, απλά μας στέλνει μηνύματα. Τι, ζωγραφιές? Ζωγράφισε σπιτάκι? Όχι, ζωγράφισε σπιτάκι εμένα. Σπιτάκι σε ένα λιβάδι? Όχι, ζωγράφισε εμένα και τον ευχαριστώ πάρα πάλι πολύ. Ναι, γιατί είναι το καλύτερο παιδί, γι' αυτό. Γιατί είναι το καλύτερότερο παιδί. Άρα, είναι Θέλη. Επίσης, φιλάκια στην Αναστασία μου, την όμορφη. Φιλάκια στον Περικλή μου. Φιλάκια στην Μαρία. Φιλάκια στη Γιώτα, στον Γιώργο. Σε όλους αυτούς που στέλνουν... Τον Κώστα, τον Παναγιώτη, τον Ηλία, τη Μαρία, όλους. Σε όλους αυτούς που στέλνουν μηνυματάκια και μας στηρίζουν εδώ στο Λοκαρίπορτ. Τα Λοκαρίπορτ MAD TV, τα μηνυματάκια σας, για να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω από την αρχή είναι τους 8 λόγους που τους έχω προλογίσει πια, το έχω κάνει ψωμοτήρι. Ήρθαν αυτή τη στιγμή, έρχονται ευθύς αμέσως για να μάθετε πώς θα τους αναγνωρίζετε. Πρώτον, χτίσε σχέση με τον ψεύτη. Ναι, δεν εννοώ σχέση συντροφική. Δεν εννοώ κάποια σχέση ερωτική. Όμως, αν υποψιάζεσαι ότι κάποιος σε παραμυθιάζει, δείξε του συμπάθεια, δείξε ότι το συμπαθείς πάρα πολύ, ούτως ώστε λέει αυτός να ανοιχτεί, να σου τα πει όλα, γιατί μέσα στις ψεματούρες του θα πει και διάφορες αλήθειες, κατάλαβες. Θα πει και διάφορα πράγματα. Επίσης, είναι η περίοδος που θα κάνει λάθη, ακριβώς γιατί δεν πιστεύει ότι τον προσέχετε. Δεύτερον, ρωτήστε κάτι εκτός ατζέντας, δηλαδή εκπλήξτε τον δυσάρεστα. Ο πρώην πράκτορας λέει υποστηρίζει, ποιος πράκτορας, δεν ξέρω, έτσι λέει η έρευνα, ο Σαΐνης μάλλον, ότι οι ψεύτες έχουν μία φίξ απάντηση για κάθε ερώτηση. Τις απαντήσεις αυτές τις έχουν προβάρει, ξέρουν ότι θα ερωτηθούν. Εσείς επιλέξτε να ρωτήσετε κάτι εκτός της ατζέντας τους. Οπότε συνήθως τέτοιες ερωτήσεις που τους φέρουν σε δύσκολη θέση κομπιάζουν και είναι δύσκολο στο να σας απαντήσουν την αλήθεια. Τρίτον, να ακούτε περισσότερο από ό,τι μιλάτε. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αφήστε τον να μιλήσει. Να μιλάει, να λέει. Εσύ άκου. Ναι, θα λες. Γνέψε καταφατικά. Και αυτός θα σου τα πει όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Και εσύ δεν θα έχεις ανοίξει το στόμα σου να πεις διάφορα πράγματα, στα οποία θα μπορεί μετά να πάρει να τα παραποιήσει και να κάνει αυτό το χαλασμένο τηλέφωνο. Οπότε άσε τον να μιλάει και εσύ να μασάς. Τέταρτον, δώσε σημασία στον τρόπο με τον οποίο λέει όχι. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Το όχι λέει ο πρώην πράκτορας, αυτός που έχει κάνει και την έρευνα. Ποιος πρώην πράκτορας, τι είναι αυτός? Αυτά τα έκανε, αυτή την έρευνα την έκανε ένας πρώην πράκτορας, ο οποίος έχει ανακρίνει και αν έχει ανακρίνει πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή του. Αλήθεια, και έχει τώρα βγάλει αυτούς τους 8 χρυσούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια. Λοιπόν, επίσης, το όχι λέει ο πράκτορας είναι η πηξίδα αν υποψιάζεστε ότι κάποιος ψεύεται. Πώς αρνείται, πώς λέει όχι? Λέει όχι και κοιτάει αλλού, κλείνει τα μάτια του. Λέει όχι μετά από δευτερόλεπτα δισταγμού, κρατάει φωνή εντά, δηλαδή το όχι μπορεί να σου το πει όχι. Κατάλαβες, δηλαδή αν κάποιος θέλει να σου πει ψέματα, δηλαδή το έκανες αυτό, πήγες εκεί ή δεν πήγες, άμα σου πει ο άλλος όχι. Να ξέρεις ότι σου λέει ψέματα. Λοιπόν, παρατηρείτε τις αλλαγές στη συμπεριφορά του, σοβαρεύει απότομα, εκεί που δεν το περιμένεις αρχίζει και χασκογελάει ή γενικότερα οι αντιδράσεις του είναι πάρα πολύ περίεργες και αλλάζουν πολύ γρήγορα. 6. Ζητήστε του να σας πει την ιστορία ανάποδα. Δηλαδή, έχουμε τον Άλεξ, ο οποίος λέει χτες
πήγα στο σπίτι μου. Ναι. Πήγα στη Στέλλα, στη γυναίκα μου. Ναι, ναι. Και αφού φάγαμε, πέσαμε όλοι για ύπνο. Όλοι. Άμα δεν μπορείς να το πεις ανάποδα, δηλαδή πέσαμε για ύπνο. Ναι. Είχα πάει στο σπίτι μου μαζί με τη Στέλλα, τη γυναίκα μου και φάγαμε. Αλλάζει η χρονική αυτή, καταλάβεις, η χρονική. Πώς θα το πω, η χρονική ροή. Πού ήταν το ψέμα εδώ στην ιστορία ότι εγώ πριν σου είχα πει αφού πήγα στο σπίτι μου, φάγαμε και μετά πέσαμε για ύπνο. Ενώ τώρα είπες. Πήγα για ύπνο. Oh, ναι, ναι. Ήμουνα στο σπίτι μου και μετά έφυγα. Κατάλαβες. Εκεί είναι το ψέμα. Σου λέω μια απλή ιστορία για να καταλάβεις. Λοιπόν, έβδομον, τα πολλά κοπλιμέντα. Δεν μπορώ. Τα πολλά κοπλιμέντα δεν είναι καλό σημάδι. Όταν σου λέει μια ιστορία και σου τη διανθίζει και σου λέει αχ και τι όμορφη που είσαι και τι ωραία που τα λες και πόσο κατανόηση έχεις. Κάτσε καλά γιατί κάτι θέλει από σένα. Και όγδον, κάντε συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ειδικά λέει όταν τον βλέπετε να σας λέει μια ιστορία έτσι με πάρα πολύ, πολλές λεπτομέρειες, εσείς κάντε συμπληρωματικές ερωτήσεις, ούτως ώστε αυτός. Μην τις κάνετε όμως επιθετικά, κάντε το με την αφέλεια ενός παιδιού που επιμένει. Και αν κάποιος. Βεβαίως, και αν κάποιος. Αυτό που σου λέω. Και αν κάποιος κομπιάσει και δεν σας λέει την αλήθεια και βγάζει, κάνει δηλαδή, μηχανεύεται διάφορες ιστορίες, ούτως ώστε να διαδικτύσει το ψέμα του, τότε σας λέει ψέματα. Αυτά ήταν τα 8 σημάδια, παιδιά. Τι να σας πω. Τρομερά 8 σημάδια. Είναι λίγο δύσκολα στην εφαρμογή. Πρέπει να είσαι και λίγο γάτα για να τα ανακαλύψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Θα το πω το ηθικό δίδαγμα. Κόψε τη μουσική. Κόψε. Κόβουμε. Θέλω να πω στο σημείο αυτό. Ναι. Ότι. Τι? Τώρα το σκέφτηκα. Αυτό είναι το πιο. Όποιος λέει ψέματα. Ναι. Πέφτει μες στα αίματα. Και όποιος λέει αλήθεια. Μες στα παραμύθια. Στο κουφού την πόρτα. Όσο θέλεις βρόντα. Πηδάκι λοιπόν, τα πιάνει. Κοίταξε να σου πω. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Αυτοί που λένε ψέματα, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή. Θα τους κάψει ο Θεός. Θα τους κάψει ο Θεός. Μεγάλη εβδομάδα τώρα που είναι. Βγαίνει από μέσα μου η Ελένη Λουκά. Αλλά. Ο Θεός επειδή συγχωρεί, να ξέρετε ότι αυτοί που λένε αλήθεια και που είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν στη ζωή τους με ήθος και με σεβασμό, πάνε πάντα μπροστά και κανείς καλός δεν χάνεται. Αυτά είχα να σας πω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Θα τα πω και σαν τον Οφιά. Πώς το λέει ο Τσουβέλλας. Αύριο, εδώ, σας περιμένω, στις 2 η ώρα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.